Κύριε Δαγκλή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και σας και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, ξέρουμε ότι είστε στο δρόμο. Επί το έργο. Έτσι. Έχετε καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες, σας το αναγνωρίζει όλη η κοινωνία της πόλης και για την οδό Δεκανήσου που την καθαρίσατε. Το κέντρο συνολικά το έχει, κέντρο άλλη της πόλης, έχει άλλη εικόνα. Η δημοτική αστυνομία είναι παντού, παρά το γεγονός ότι το προσωπικό είναι περιορισμένο. Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αναμένουν τη δημοτική αστυνομία και σε γειτονιές, γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα και σε μικρά σοκάκια που λέει ο λόγος. Ωστόσο, όμως, εσείς έχετε αναλάβει και ένα άλλο έργο τώρα. Την εφαρμογή του καπνιστικού νόμου. Αυτό τώρα με ρωτάτε και σαν αστυνομικός που είμαι συνολικά, να σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως. Βέβαια. Λοιπόν, εμείς τον αντικαπνιστικό, σαν δημοτική αστυνομία, σαν δημοτική αρχή, ούτως ή άλλως τον εφαρμόζαμε. Απλώς από 1 Σεπτεμβρίου, όποτε και ανάλευε η διοίκηση Ζέρβα, εντάθηκαν οι έλεγχοι. Δηλαδή, οι έλεγχοι εκτοξεύτηκαν, τολμώ να πω, και μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο, αν θέλετε να σας δώσω κάποια στιγμή, αν έχετε μια εικόνα. Βεβαίως. Διενεργήθηκαν 236 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 33 πρόστιμα, ενώ τώρα για τον Οκτώβριο. Για το πρώτο 20ήμερο που έχω την εικόνα, είναι 196 έλεγχοι και 34 παραβάσεις. Δηλαδή, συνεχίζουμε όχι μόνο με αμοιωτή ένταση, αλλά έχουν αυξηθεί. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με τον νόμο που ψηφίστηκε και έγινε και είναι σε ισχύ από 16 Οκτωβρίου, λοιπόν, τον μελετάμε, τον εφαρμόζουμε, εννοείται, ανά περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το άρθρο 3 του προηγούμενου νόμου του 2008, του 3730. Και περιμένουμε να δούμε τώρα και με το θέμα της ελληνικής αστυνομίας, γιατί έχει εμπλακεί πλέον και το ένστολο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, πώς θα κινηθούμε. Είναι να κάνω μια συνάντηση τώρα με τον κύριο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Ανοίξης, τον κύριο Μαυρόπουλο, να δούμε πώς θα κάνουμε το πολύ πετυχημένο μοτίβο που επιλέξαμε με την τροχέα, να το κάνουμε και με την Διεύθυνση Αστυνομίας, αναφορικά με τους ελέγχους για τον αντικαπνιστικό. Κύριε Δαγκλή, ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει την παρουσία σας και την. Ανάγκη σίγουρα να εφαρμοστεί ο νόμος, είναι δεδομένο. Αλλά μαζί με τον νόμο έχονται και πρόστιμα. Εκεί πάνω λοιπόν, πώς αντιδράει ο καταστηματάρχες, τι κλίμα υπάρχει? Να σας πω, το ποσοστό συμμόρφωσης, αν πάρουμε τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αλλά και του Οκτωβρίου, είναι ότι είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή, μιλάμε για 85% ποσοστό συμμόρφωσης. Ναι. Ένα 15% υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά, το οποίο είναι ελάχιστο. Και το οποίο όταν βεβαιώνουμε το πρόστιμο, αντιδράνε, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια. Ρε παιδιά, αν γίνεται, σας παρακαλώ, δεν το ξανακάνω, αλλά δεν γίνεται. Ο νόμος εφαρμόζεται καθολικά. Εμείς τώρα τι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε από 1 Σεπτεμβρίου? Προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι με όλους. Εάν καταφέρουμε να εφαρμοστεί ο νόμος 100% καθολικά, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα για κανέναν επιχειρηματία, γιατί εμείς δεν θέλουμε να πλήξουμε ούτε εδώ την επιχειρηματικότητα για την κερδοφορία. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία. Οπότε. Όταν τους κοιτάμε όλους ίσους, όπως ο νόμος ορίζει, θα τους κοιτάμε όλους ίσους, δεν είναι κανένας πάνω από τον νόμο, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τώρα, εγώ όμως μιλάω, έχω το προνόμιο να μιλήσω μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, που υπάρχει δημοτική αστυνομία. Στους υπόλοιπους Δήμους δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς όμως αυτό που δεσμευόμαστε να κάνουμε σαν διοίκηση Ζέρβα είναι ότι ο νόμος εφαρμόζεται για όλους. Όπως ακριβώς προβλέπετε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η δημοτική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη κάνει τη δουλειά της καλά και σωστά. Αλλά ακριβώς επειδή όμορφοι δήμοι ούτε έχουν τη δυναμική πολλές φορές, ακόμα και των τόσο πολλών, των 80 για παράδειγμα στελεχών που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, φοβούνται πολύ. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι θα υπάρξει αθέμητος ανταγωνισμός από μαγαζιά άλλα όπου θα έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόσουν τον νόμο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Επειδή είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής ο κ. Δαγκλής, δεν υπάρχουν στρεβλώσεις με αυτόν τον νόμο, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε τώρα, με προσωπική σας γνώμη. Υπάρχουν στρεβλώσεις, αλλά δεν ξέρω και ο νομοθέτης και με ποιο πνεύμα κινήθηκε. Γιατί από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και κάποιες διρεκτίβες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι ο οργανισμός υγείας στη μέση. Δηλαδή τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Παίζει καλή ώρα Άρης Πάχου στο Χαριλάου και σε εκείνη την πολύ ωραία μπειραρία που έχει από Παναστασίου, μαζεύεται κόσμο, πίνει, θα καπνίσει. Είναι δυνατόν να πάει δημοτική αστυνομία και να επιβάλλει τον αντικαπνιστικό νόμο εκεί? Κοιτάξτε, βάση του νόμου, ναι, εννοείται, δεν το συζητάω. Το γράμμα του νόμου δεν επιδέχεται διασταλτικής ερμηνείας. Ναι, θα πάει τώρα. Ναι, παράδειγμα, εντάξει. Πώς θα πάει, είναι λίγο του μάτου. Νομίζω ότι δεν θα πάει. Με τα ΕΚΑΜ. Αλλά ναι, ο νόμος και σε αυτή την περίπτωση υποτίθεται ότι είμαστε πολιτισμένος λαός. Θα πάει, θα πει γεια σας, τι κάνετε. Εδώ πέρα υπάρχει παράβαση του συγκεκριμένου νόμου και πρέπει να πειθαρχήσει
και τα σχετικά. Άρα θα τους πείτε σβήστε τα τσιγάρα, δεν πάτε να κόψετε κατευθείαν. Όχι πρόστιμα. Μόνο σβήστε τα τσιγάρα, θα επιβεβαιωθεί το. Είναι επαυτοφόρο το αδίκημα. Oh. Από τη στιγμή που τον βλέπει, πρέπει να βεβαιώσει και την παράβαση. Εγώ τώρα σα λέω ακριβώ τι λέω. Ναι, ναι, ασφαλώ. Απλά λοιπόν, το πρόβλημα με τον νόμο αυτό είναι ότι μετατρέπει και του καταστηματάρχε σε παιδονόμου τρόπον την διότι εντάξει, ο καταστηματάκη δεν βγάζει τα σάκια, λέει τους, να μην καπνίσετε, του προτρέπει, του ζητά. Ναι. Κάποιο βγάζει ένα τσιγάρο. Και μετά ο καταστηματάρχη πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εδώ είναι τώρα το θέμα, κύριε Δαβλή. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Όσον αφορά το νόμο τη στιγμή που ψηφίστηκε, το σωστό, το δίκαιο για μένα είναι να εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα του ελληνικού ενδιαφέροντος. Το ίδιο. Τώρα μπήκε η αστυνομία στο παιχνίδι, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, η άκομψη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα και τη νύχτα, γιατί εγώ δεν έχω και τις απαιτούμενες δυνάμεις για το βράδυ. Δηλαδή, εγώ το βράδυ δεν μπορώ να βγάλω πέραν κάποιων συγκεκριμένων ημερών και ωρών, ως επιτοπλίστε Παρασκευή, Σάββατο. Δεν μπορώ τις υπόλοιπες ημέρες να ελέγξω, γιατί δεν έχω προσωπικό. Έχω μαρτυρία από φίλο επιχειρηματία της πόλης, προς επίρρωση είναι αυτό που λέει ο κύριος Δακλής. Ελέγχθη βράδυ από δύο αστυνομικούς με πολιτικά της ασφάλειας, τα παιδιά ήταν. Μπήκε η κοπέλα μέσα, του ζήτησε τα σάκι μάλιστα, δεν έδωσε, μπράβο του, είπε η κοπέλα. Δηλαδή υπάρχουν έλεγχοι και το βράδυ, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι δεν γίνονται το βράδυ έλεγχοι. Όχι, ότι υπάρχουν, από τη δημοτική υπάρχουν, δηλαδή τώρα τελευταία τους έχω εντείνει και σε πολλές περιπτώσεις πηγαίνω και εγώ ίδιος μαζί με τους συνεργάτες μου. Μπράβο, στο προσωπικό σας λέτε πως πρέπει να φέρετε, γιατί φτάσαν στα αυτιά μας και κάποιες διαμαρτυρίες ότι ήταν λίγο, ας το πούμε. Να σας πω τώρα, η ευγένεια, εγώ την πρώτη φορά που την πρώτη στιγμή επανέλαβα, το πρώτο πράγμα που σου είπα, ότι η ευγένεια είναι κέρδος. Όποιος είναι ευγενής είναι νικητής για μένα. Έτσι. Λοιπόν, η ευγένεια είναι πάνω απ' όλα. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και πολλές φορές, γιατί πηγαίνουν καθημερινά στο Δημαρχείο, ο κόσμος τους αντιμετωπίζει πάρα πολύ απαξιωτικά. Υπάρχει δηλαδή, τώρα, και κάνω και έκκληση τώρα μέσα το σταθμό σας. Είναι εργαζόμενοι, επιτελούν ένα κοινωνικό έργο για μένα. Το να προσπαθήσει να επιβάλλεις το νόμο, την τάξη, την εφταξία, με βάση της δημοκρατίας μας, δεν πιστεύω έρχονται, πετάνε κλήσεις μέσα τώρα. Άμα έρθετε μια μέρα να κάνετε και ένα ρεπορτάζ, δηλαδή ο άλλος έρχεται και λέει: εντάξει, λέει, πάρκαρα το μηχανάκι μου, λέει, πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν ενοχλούσα. Και την πετάει την κλήση και αρχίζει. Ναι. Με τα γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καλά, δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας δέχονται επιθέσεις. Είχαμε περιστατικό πριν μια εβδομάδα που κάποιος ευγενής κύριος πήγε και γρονθοκόπησε έναν συνεργάτη μου. Γρονθοκόπησε. Λοιπόν, τον γρονθοκόπησε, ναι, στην Παύλου Μελά έγινε ένα σκηνικό. Εντάξει, δεν τα δίνουμε τώρα κιόλας στη δημοσιότητα. Λοιπόν, γιατί έκανε τη δουλειά του. Πήγε και βεβαίως παράβαση σε ένα διπλοπαρκαρισμένο. Δεν πρόλαβαν τα παιδιά να μιλήσουν. Δεν πάμε καλά. Μάλιστα. Καλά, δεν λοιπόν, συνελήθη αυτός ο κύριος, δεν έγινε κάτι. Έγιναν μετά, ήταν τα μπλεκόμενα πρόσωπα. Συνελήφθη το ένα άτομο, το επόμενο συνελήφθη μετά, το ένα στα πλαίσια του αυτοφόρου. Το άλλο μετά από κάποιες την ελληνική αστυνομία. Επομένως, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Γιατί όταν μέσα στην ομάδα των δημοτικών υπαλλήλων τέτοια περιστατικά ακούγονται, θα μαθευτούν ότι υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση, είναι λογικό και αυτοί μετά όταν θα βγαίνουν έξω να έχουν μια άλλη προσέγγιση. Καλά, τώρα είναι γνωστό ότι οι δημοτικοί επηρεάζονται άνθρωποι. Τρώνε bullying από πολλούς, ειδικά με τα διπλοπαρκαρισμένα. Εντάξει, άστο το αντικαπνιστικό με τα διπλοπαρκαρισμένα, οι άνθρωποι ξέρει τι ακούνε κάθε μέρα. Γιατί, γιατί με το αντικαπνιστικό πιστεύει ότι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τώρα, εγώ να σα πω τώρα επειδή είμαι και αστυνομικό. Όταν ήμουν συντροφιά και πήγαινα, ήταν ευγενέστατη. Δεν του έβγαινε στην παράβαση και δεν το συνέχισε. Πάει τώρα δημοτικό αστυνομικό. Δεν τον υπολογίζουν. Δεν τον υπολογίζουν. Πηγαίνω εγώ και πολλές φορές έχω τύχει σε περιστατικά. Ακολουθούν τα παιδιά από πίσω με πολιτικά λίγο για να δω και εγώ τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, και μετά μπαίνω και εγώ στη μέση. Και λέω, σας παρακαλώ πολύ, για ποιο λόγο τον μιλάτε. Έτσι, μου ο τάδε. Μετά, όταν ακούνε ποιο είμαι, σταματάνε εκεί πέρα. Αλλά δεν μπορούμε και εγώ πάντα έχω πάρει. Υπάρχει δυστυχώς μια απαξίωση τη δημοτική αστυνομία. Είναι θέμα παιδεία. Όλα είναι θέμα παιδεία. Πολύ σωστά αυτό που είπατε. Είναι θέμα παιδεία πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Αλλά είναι και αυτοί εργαζόμενοι και αυτό που κάνουν είναι, για μένα είναι κοινωνικό έργο. Δηλαδή πάντως, προσφέρουν πάρα πολλά. Κύριε Δακλή, εγώ θα ήθελα να είμαι κοντά σας όταν θα πάτε σε κάποιο γήπεδο, σε κάποια μπειραρία γηπέδου και θα θελήσετε να επιβάλλετε τον νόμο. Θέλω αυτό το ρεπορτάζ να το ζήσω. Αυτό θέλω να το ζήσω, παρακαλώ πολύ. Θα κάνουμε ρεπορτάζ εκεί. Θα είναι μυστικό, δεν θα το κοινολογήσουμε. Θέλω απλά να μου πείτε, θα πάμε εκείνη την ημέρα. Θέλω να είμαι μαζί να δω και θα το πω και ό,τι ζήσουμε θα το πω και στον αέρα. Τη συμπεριφορά που θα αντιμετωπίσετε. Τώρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για να το πούμε στον αέρα. Το θέμα είναι ότι είπατε κάτι πολύ εύστοχο, ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στον νόμο. Και ήδη, από όσο γνωρίζω, θα υπάρξει και προσφυγή από μια κοινωνική ομάδα στο ΣΤΕ. Τι για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν. Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι η νομοθεσία έρχεται, όπως έρχεται, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, να κάνουμε υπακοή. Ο νόμος είναι νόμος, βεβαίως. Ο νόμος είναι νόμος. Κύριε Παναπόλου. Δημοκρατικά τελειώνει εκεί πέρα. Τώρα από εκεί πέρα.
Εμείς θέλουμε σύμμαχο τον πολίτη, δηλαδή αυτό που γίνεται, άσχετα ενδεχομένως να έχει κάποιες τρεβλώσεις, γίνεται για θέματα υγείας. Ναι. Λοιπόν, οπότε καλό είναι όσο μπορούμε να το αγκαλιάσουμε, όσο και αν διαφωνούμε. Τώρα εγώ δεν μπορώ να πάω να πω σε έναν καπνιστή 50, 60, 70 χρονών, μην καπνίσεις, κάνει κακό στην υγεία σου, το γνωρίζει. Ναι. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα του κάνω υπόδειξη. Είναι όμως καλό για τους υπόλοιπους μέσα στο καφενείο που δεν καπνίζουν, να το πούμε και αυτό. Και γιατί αυτό, και οι άλλοι πρέπει να προστατευτούν. Έτσι. Και εγώ να βάλω και μία ακόμα παράμετρο, αν με επιτρέπετε τώρα, κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Η νέα γενιά να μάθει να μην καπνίζει. Η νεολαία, τα νέα τα παιδιά, το μέλλον της πατρίδας. Και γενικότερα η νεολαία. Λοιπόν, καλό είναι να μάθουν να μην το βάλουν στο στόμα τους, να μην καπνίσουν ποτέ. Εγώ πάντως έχω να καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία, κύριε Δαγκλή μου και αγαπητέ Γιάννη, ότι στις γυναίκες ειδικά οι 11 στις 10 καπνίζουν. Έχω πάθει πλάκα, παιδιά. Ναι. Είναι φοβερό. Από νέα κορίτσια από 16 χρόνια και πάνω. Ωστόσο όμως. Παιδιά δηλαδή. Και το να καπνίζεις είναι δικαίωμα. Δικαίωμα είναι σίγουρα. Δικαίωμα. Αλλά... Και δεν μπορείς κάποιον οποίον τον καπνίζεις να τον, τον περιθωριοποιείς. Εντάξει, αλλά νόμος είναι νόμος, πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα θα δούμε αν αλλάξουν τα πράγματα στην γι' αυτό πορεία. Αυτό λέμε ότι θα πρέπει λίγο να υπάρξει έτσι μια ισορροπία σε αυτή την κατάσταση. Από τις εφταξίες, από την εφταξία που έχετε βάλει στην πόλη, κύριε Δαγκλή. Θα υπάρχει περίπτωση να ασχοληθείτε άμεσα, έχουμε καταγγελίες πολλές για την οδό Ιασονίδου. Πάνω από τα πασαλάκια είμαστε εντάξει, αλλά πιο πάνω υπάρχει ζήτημα. Πηγαίνουμε σε όλες τις οδούς και την Ιασονίδου την έχουμε στα υπόψη μας και περνάμε όσο μπορούμε φυσικά και από εκεί και στην Κασάνδρου. Αυτή το διάστημα έχω δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη Βασιλή Σόλγας. Βέβαια, έχει καθαρίσει πάρα πολύ και οι δρόμοι έχει ανοίξει και αυτός. Μην ξεχνάτε ότι η δικιά μας η φιλοσοφία είναι ότι όπου μπαίνουμε παιδί θέλουμε να το κρατάμε. Δεν θέλουμε να είναι πυροτέχνημα, γιατί με λένε και κάποιοι θα είναι πυροτέχνημα το άλλο. Όχι, εμείς θέλουμε αργά σταθερά να γίνεται βίωμα και στον πολίτη, ότι αυτό που κάνουμε το εννοούμε και θα το κρατήσουμε. Είδατε το Δεκανήσου Πολυτεχνείου, τα μηχανάκια, κάποτε οι θέσεις ήταν στα δίκυκλα, ήταν άδειες, τώρα γεμίζουν ασφυκτικά. Και τρέχουμε τώρα όσο μπορούμε να φτιάξουμε, ήδη φτιάξαμε 45, φτιάξουμε και άλλες, τροποποιούμε συνεχώς, ακούμε τους πάντες. Θα φτιάξει δηλαδή και άλλες θέσεις παρκαρισμού για μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή είναι στο πλάνο σε 14-15 σημεία, αν θυμάμαι καλά, γιατί χθες ήμουν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημητριάδη, για 145 άμεσα μέσα στον επόμενο μήνα να ξεπεράσουμε τις 1000 και διαρκώς. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές τροποποιήσεις. Μπορείτε να τις δείτε κιόλας σε κεντρικά σημεία. Πιστεύω ότι πάμε καλά. Πάμε καλά. Ωραία. Και να συνεχίσετε έτσι, κύριε Δαγκλή. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Γεια σας.